Λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει αυτή την ημερίδα ενημέρωση σε σχέση με τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Στόχος μας είναι να αναλύσουμε τις διαδικασίες του νέου αναπτυξιακού νόμου, να αναδείξουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται και να στηρίξουμε έμπρακτα, όπως τονίζει επανειλημμένο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πραγματικό κόσμο της οικονομίας, της παραγωγής και της δημιουργίας, τον κόσμο των μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ούτως ή άλλως η περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, μπαίνει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Ανοίγονται νέοι δρόμοι ανάπτυξης, με το νέο αυτοκινητόδρομο Ε65, με τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Αμιντέου και βεβαίως και με τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν των ευεργετικών διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου, κάποιες εκ των οποίων επισκέφθηκα χθες στην περιοχή μου, στη Δυτική Μακεδονία. Σίγουρα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μπροστά μας στον ενεργειακό τομέα με τις ενεργειακές αναθυμίσεις είναι μεγάλες. Ούτως ή άλλως η ρωσική εισβολή έχει επιδράσει αρνητικά όσον αφορά την αναπτυξιακή πορεία όλης της Ευρώπης, όμως υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια υπάρχει και ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις και της Δυτικής Μακεδονίας ακόμα και ψηλά, ακόμα και μπροστά, και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ.